Αρχίζουν στα μέσα Σεπτεμβρίου οι εργασίες ανάπλασης στο έλος της Αγιάς. Με το ξεκίνημα των εργασιών, η περιοχή εκτός και πάνω από τον παραλιακό δρόμο από το κολυμβητήριο της Αγιάς μέχρι και την Πλάζ θα είναι κλειστή για τους επισκέπτες. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε έναν χρόνο περίπου και θα κατασκευαστούν περίπατος οικολογικής ευαισθητοποίησης, περίπατος αναψυχής, ποδηλατοδιαδρομή μήκους 2 χιλιόμετρων, αθλητικές διαδρομές, χώροι αναψυχής, φωτισμός, τραπεζοπάγκι, παγκάκια, βρύσες, φύτευση κατάλληλων θάμνων και δέντρων, ξύλινος διάδρομος εντός του έλους, παρατηρητήρια της Πανίδας και όσκια πληροφόρησης, ξύλινες κατασκευές διαφόρων τύπων και άλλα. Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού του Δήμου Πατρέων έχει επικαιροποιήσει τη μελέτη για την αναβάθμιση του χώρου εδώ του έλους της Αγιάς. Ήταν μια μελέτη η οποία είχε ξεκινήσει επί πολιτιστικής πρωτεύουσας. Είχε μείνει για πάρα πολλά χρόνια, δεν είχε αξιοποιηθεί. Τα τελευταία χρόνια επικαιροποιήθηκε και μέσα από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το ΕΣΠΑ, από το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, έχει ήδη ενταχθεί και εντός των προσεχών 20-30 ημερών θα υπογράψει ο κύριος Δήμαρχος τη σύμβαση για την ανάπλαση του χώρου. Σε αυτό το χώρο που είναι έκταση 220 περίπου στρεμμάτων, θα γίνουν απόλυτα ήπιες παρεμβάσεις, φιλικότατες προς το περιβάλλον και ειδικότερα θα γίνουν χωμάτινοι δρόμοι που θα μπορεί κάποιος να περπατήσει. Θα γίνει μια ποδηλατοδιαδρομή που θα ξεκινάει από εδώ και θα φτάνει στο κάμπινγκ και η οποία στη συνέχεια θα συνδέεται με το άλλο έργο που επίσης είναι να υπογραφεί εντός λίγων ημερών, της ποδηλατοδιαδρομής που θα ξεκινάει από την οδό Κανελοπούλου και θα μπαίνει στο κέντρο της πόλης. Θα έχει δηλαδή μια συνδυασμένη χρήση αυτός ο ποδηλατόδρομος. Οι διάφορες διαδρομές που θα γίνουν μέσα στο έλος, χωμάτινες όπως σας είπα, θα μπορούν να δεχθούν και αθλητικές δραστηριότητες, δεδομένου ότι θα είναι σηματοδοτούμενες και θα μπορούν ανά 2 χιλιόμετρα και να γίνονται αγώνες, αλλά και να κάποιος να ξέρει πόση έκταση τρέχει, πόσο αθλείται. Κατά τη διάρκεια των διαδρομών θα υπάρχουν ξύλινα κιόσκια, τραπεζόπαγκοι ξύλινοι, φιλικότατα όλα προς το περιβάλλον, χαμηλός φωτισμός για να μην ενοχλείται, να μην ενοχλούνται τα πουλιά που είναι στην περιοχή. Και τέλος να σας πω ότι μέσα στο έλος της Αγιάς γίνεται μία γέφυρα, η οποία γέφυρα απέχει από την στάθμη του νερού γύρω στο 1 μέτρο, είναι ξύλινη. Θα μπορούσαμε ίσως να σας δείξουμε και κάποια σχέδια αυτής της γέφυρας, η οποία θα έχει κάποια παρατηρητήρια για να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να περπατήσει τη γέφυρα, να μπει στο παρατηρητήριο και να παρακολουθήσει την κίνηση που έχει η περιοχή.